καταλήξουμε, δεν ξέρω. Πάντως, σίγουρα θα διεκδικήσουμε. Σίγουρα και εμείς και η Ένωση. Άνοδο θα διεκδικήσουμε, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Άνοδο. Ναι. Είτε μέσα από την πρώτη θέση, είτε από τη δεύτερη. Ναι. Είτε από την τρίτη, τέταρτη κτλ. Έτσι. Ναι. Ναι. Εγώ χαίρομαι τον Χρήστο και δεν φοβάμαι να το πούμε. Γιατί, αυτό δείχνει. Και το λέτε το του, τώρα που είστε κοντά πίσω στη βαθμολογία. Που είμαστε στο τέλος της βαθμολογίας. Γιάννη, μ' αρέσουν οι λεβέντες, οι προπονητές που δεν λένε πάω και ό,τι βγει, μπράβο, λένε την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και πράγματι η αλήθεια δείχνει ότι ονόματα σαν τον αγαπητό, να μην πω τον Παπαστέργιο, Παπάτσο, αυτά είναι ονόματα ολκής για το χώρο της Α1. Ναι, ναι. Και πραγματικά έχει ποιότητα, έχει και βάθος και τον εύχομαι καλή πορεία. Έτσι. Όπως ποιότητα παικτών έχει και ο Ολυμπιακός Κημήρων με ένα δέσιμο γενικό. Και έχει μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πειραμένουν. Ναι, έχει ένα συμπαγές σύνολο εδώ και 2-3 χρόνια τα παιδιά εκεί πέρα. Μπράβο, γίνανε κάποιες και έναν πυρήνα διοίκησης, όπως και εσείς έχετε πυρήνα δυνατό. Και, διοίκηση... εφόσον έχετε στόχους. Δηλαδή, απαντήσατε κύριε Καμπαγιωβάνη και στην επόμενη ερώτησή μου, ποιες ομάδες θεωρείτε ότι είναι τα φαβορή για την άνοδο στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Σας λέω. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Αλλά μου απαντήσατε. Σαφέστατα. Θεωρείτε την Ένωση Σικιών και τον Μακεδονικό Ελιτής. Ναι, συν τον Ολυμπιακό Κημήνων. Ναι. Έτσι. Την Ηλιούπολη. Την Ηλιούπολη θα έλεγα. Αλλά δεν έχει τόσο ποιοτικό ρόστερ η Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη, μάλιστα. Έχει, ας πούμε, δύο-τρεις. Σαν τέταρτη ομάδα, έτσι. Πολύ καλές μονάδες. Πραγματικά πολύ καλές μονάδες. Ναι, ναι. Έτσι έχει οργάνωση. Αρκούν όμως οι δύο αυτές τρεις μονάδες να βγάλουν την ομάδα. Γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω. Μπορεί, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς δηλαδή, θα παρουσιαστούν στα επόμενα από παιχνίδια. Από ό,τι καταλάβαμε κύριε Καμπαγιωβάνη, από τις τέσσερις αυτές ομάδες που αναφέρατε, οι δύο θα είναι που θα ανέλθουν, έτσι. Ένωση Σικιών, Λυτή, Κίμηνα, τα δικά μας παιχνίδια. Και ποια άλλη είπαμε, και η Ηλιούπολη. Εγώ από ό,τι είδα τα δικά μας παιχνίδια και παιχνίδια άλλων ομάδων μιλάω, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Από ό,τι είδα όμως, εξαιρέσατε την ομάδα του Πενταλόφου που μετά από 10 αγωνιστικές ανθίσταται και βρίσκεται στην κορυφή με 23 βαθμούς. Μετά θα ανέφερα και τον Πεντάλοφο, έτσι, σίγουρα. Ναι. Στην ίδια, στο ίδιο είδος ομάδα, έχει μια δεμένη ομάδα. Είναι, μπράβο, είναι μαζί με τα Κίμηνα, έτσι, σε αυτή την κατάσταση και τα Μάλγαρα θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί έχει είναι φοβερή επίδεση. Και αυτή είναι όπως τα Κίμηνα και η Πεντάλοφος. Είναι μια πολύ συμπαγής καλή επίδεση, ομάδα Μάλγαρα, από πέρυσι, έτσι. Πρωταγωνιστήσαν, ανήλθαν στην Α1 τα παιδιά και στα Μάλγαρα και σίγουρα θα πάνε και αυτοί καλά. Ναι. Τώρα, ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Οι άλλες ομάδες είναι στο ίδιο υλικό. Ναι. Και ο Ηρακλής λίγο έχει κάτι από ό,τι μου λέει ο προπονητής μου. Και... Ναι. Οι άλλες ομάδες, κατά τη γνώμη μου, είναι χαμηλότερο. Εμείς έχουμε πλήρη ανανέωση και αποκτούμε εμπειρία. Ναι. Δεν ξέρουμε από πού είναι. Η ομάδα μας χαίρεσε, ναι, έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Έχει μέλλον. Έχει μέλλον, σίγουρα. Ναι. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή πρέπει να φύγει από αυτά τα δεδομένα που είναι τώρα, για το ερασιτεχνικό μιλάω, ναι. Να γυρίσει στα προηγούμενα. Έτσι. Ναι. Θα είναι καθαρά ερασιτεχνικό. Ένα άλλο μήνυμα εδώ λέει: δάσκαλε, για διαφήμιση φώναξε το Σωτήρη στην εκπομπή σου. Όχι για διαφήμιση, το φωνάξαμε να ακούσουμε τις απόψεις του, αφού παρευρέθη σήμερα και σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Και πιστεύουμε ότι είχε τα μάτια του και τα ότα του ανοιχτά να μας πει. Το τι συνέβη, έτσι. Γιάννη, θέλω να σχολιάσω λίγο κάτι. Επειδή και μισό λεπτό, δάσκαλε, λέει τι πίνει ο Καρασαρίδης και βλέπει παντού εχθρούς. Ναι. Εντάχει για να πάμε παρακάτω. Επειδή έστειλε ένα τηλεδεατή ένα μήνυμα στο πρόσωπό μου, φαντάζομαι δεν το έστειλε κακοπροαιρετά, αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω ιδιαίτερα. Μα το αναφέραμε προηγουμένως για την κόκκινη κάρτα που δέχτης. Δεν με καταλάβεις τι εννοώ. Λέω ότι αυτός ο άσχετος δεν είδε τα καρδόνια και τις πέτρες. Και εγώ θέλω να απαντώ μια ερώτηση. Γράφανε πάνω Οδυσσέας Κορδελιού ή Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν κατάλαβες κάτι. Από ότι. Το μήνυμα είπε. Δηλαδή πάντα δεν υπάρχουν. Δηλαδή αν στο παιχνίδι. Γενικά μιλάει, καδρόνια, πέτρες, ασθενοφόρα υπήρχαν, ναι ή όχι. Τώρα αν ήταν από εδώ. Δεν είπαμε ότι δεν υπήρχαν. Τα είπαμε ότι έγινε. Αυτό είπε το μήνυμα. Υπήρχε μεγάλος δώρος για το παιχνίδι. Δεν υπήρχε δώρος. Ο δώρος από πού δημιουργήθηκε. Και τα κατέκρινε. Από το ένα στρατόπεδο. Τα κατέκρινε. Όχι μόνο αυτό. Τα κατακρίνουμε κατά κύριε Γιάννη. Τα κατακρίνουμε. Ποιο δεν τα κατακρίνε. Να πάμε λίγο στην 11η αγωνιστική και μετά να πάμε να δούμε κι άλλο ένα βίντεο να το σχολιάσουμε λίγο. 11η αγωνιστική, κύριε Καμπαγιωβάνη, έχουμε τα εξής παιχνίδια. Α1. Ελευθεριακός Παύλος Μελάς. Πόμα Λακοπής Πηλέας Βορράς Αμπελοκήπων. Φίνικας Πολύχνης Ιωνικός Γεώργια. Εθνικός Πηλέας Ολυμπιακός Κιμήνων. Δόξα Πενταλόφου Μακεδονικός Γεφύρας. Μακεδονικός Λυτής Ηλιούπολη. Ντέρμπι, φαντάζομαι, κύριε Καμπαγιωβάνη, δύσκολο παιχνίδι, τέρμι, έτσι. Όλα είναι ντέρμπι. Και με τον Βορρά Αμπελοκήπων είναι ντέρμπι. Γιατί ο Βορράς έφερε σου πάλι, νομίζω, με τον Ολυμπιακό. Έχει πειραμένο, εγώ σου είπα, μη προτρέχεις. Τους είδα που κέρδισε ο Φίνικας 1-3.
Αλλά σου είπα, μην προτρέχεις. Αργήσαν να κάνουν προετοιμασία. Μακεδονικός Λυτής Ιπαμιλιούπολη, Εθνικός Μαλγάρων Ένωση Σικιών. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι των Μαλγάρων με τη δυνατή ομάδα τη Ένωση Σικιών. Ηρακλής Αμπελοκήπων, Κεραυνός Αγγελοχωρίου. Ρεπό έχει η ομάδα τη Ομόνια Σύνδου. Ένα σχόλιο, κύριε Καμπαγιοβάνη, πριν πάμε στο επόμενο βίντεο. Κώστα, σε παρακαλώ, ετοίμασε το επόμενο βίντεο. Έτοιμο είναι. Ένα σχόλιο, κύριε Καμπαγιοβάνη, να δούμε το βίντεο και πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Για την επόμενη αγωνιστική. Ναι. Σας είπα, η άποψή μου είναι αυτή, ότι δεν μπορείς δηλαδή, να παίξεις. Λέμε, είναι ο Βοράς τελευταίος, έτσι. Μπορείς να τον κερδίσεις χωρίς να παίξεις ποδόσφαιρο. Αυτή είναι. Ακόμα και τον Βορρά που βρίσκεται ουραγός με τρεις βαθμούς, ας πούμε τέσσερις, πρέπει να υδρώσεις για να τον κερδίσεις. Εγώ δύο φορές που τον είδα τον Βορρά, είδα παιδιά μαχητικά. Ναι. Παιδιά, ναι, μεν δεν έχουν, δεν έχουν δηλαδή παραστάσεις από την Α1, αλλά σίγουρα με την προπόνηση και μέσα από τους αγώνες, σίγουρα θα βρουν τον δρόμο τους και αυτά. Δεν ξέρω αν κερδίσουν την παραμονή στην κατηγορία τα παιδιά. Πάντως, σίγουρα η ανταγωνιστικότητα και ένα προσανατολισμό. Σε αντίθεση με ομάδες που είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία, που παίζουν ποδόσφαιρο του Φωκιάς. Όταν λέτε ποδόσφαιρο του Φωκιάς, τι εννοείτε, κύριε Καμπαγιοβάνη? Όλοι πίσω και μπροστά η μπάλα και όπου βγει. Μάλιστα. Και είναι πολλές ομάδες. Που παίζουν ποδόσφαιρο του Φωκιάς, έτσι. Ακριβώς. Πιάνει μια που μίλησε ο Χρήστος και για τον Βορρά Αμπελοκήπων, να πω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται. Ναι, ναι. Εντάξει, Σωτήρη, για να πάμε να δούμε ένα άλλο. Την Παρασκευή που μας έρχεται, έχει τον ετήσιο χορό στο Ενεδρίο. Καλή επιτυχία να έχουν. Εγώ θα πρότεινα, Σωτήρη, ποιο έχει το Ενεδρίο. Ο Βορράς Αμπελοκήπων. Ωραία. Από ό,τι με ενημερώνει ένα μήνυμα, έχει πρόταση από τα μεσημεριανά, από τις μεσημεριανές εκπομπές να μεταγραφείς εκεί, γιατί είσαι πρώτος στους χορούς, στα μνημόσυνα, στους αραβώνες, στους γάμους, τα πάντα. Γνωρίζεις τα πάντα. Οπότε έχει μια πρόταση από άλλο κανάλι για να πας στα μεσημεριανά. Σκέψου την καλά. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο βίντεο. Θα δούμε τον αγώνα του περασμένου Σαββάτου ανάμεσα στο Φίνικα Πολύχνης και στην Ομόνια Σύνδου 0-2, για το οποίο παιχνίδι έγινε πολύς λόγος και για τη διαιτησία του συγκεκριμένου αυτού αγώνα, το οποίο διαιτήρευσε ο κύριος Λιαχούδης. Έχουμε ρετουσάρει τα γκολ του αγώνα, αλλά και κάποιες φάσεις που διαμαρτύρει το Φίνικας Πολύχνης. Θα τα δούμε. Κώστα, είσαι έτοιμος? Θα τα δούμε. Και θα τα σχολιάσουμε να δούμε κατά πόσο έχουν άνθρωποι, κατά πόσο έχουν δίκιο οι άνθρωποι του Φίνικα Πολύχνης να διαμαρτύρονται, αλλά να λέμε την αλήθεια όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, όπως μας είπε ο κύριος Χαριτωνής, αλλά γενικά από την αρχή του πρωταθλήματος, από την αντιμετώπιση που έχουν από τη διαιτησία. Πάμε λοιπόν να δούμε τις φάσεις και τα γκολ του συγκεκριμένου αυτού αγώνα και επανερχόμεθα. Για να δούμε αυτό το φάουλ τώρα για την ομάδα της, του Φίνικα Πολύχνης από την δεξιά πλευρά. Συγκεντρώνει αρκετό, τον έχω πει 100 φορές, να πηγαίνει στην εστία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε η ομάδα εδώ του Φίνικα να ανοίξει το σκορ κόρνερ. Αρκετά άτομα μέσα στην περιοχή του Τζιούτζια και της Ομόνια Σύνδου. Τελικά με πάσα. Θα γίνει αυτή η σέντρα και αποκρούει, όπως είχατε δει εδώ ο Τζιούτζιας. Δέστε εδώ, δεν την κατάλαβε την παλιά. Και περνάει τώρα για τον έξω δεξιά, τον Ξανθενίδη. Ο Ξανθενίδης είναι αποδέχτης. Περνάει ο Ξανθενίδης. Ω, είναι παράβαση αυτή, είναι παράβαση πέναλτι. Παράβαση πέναλτι, για να δω. Όχι, δεν δίνει πέναλτι. Ξαναβγάζει τον Κοντογιάννη, δεν τον κόβει κανένας. Κοιτάτε, δεύτερη κόντρα. Ξαναμπαίνει στην περιοχή, βγάζει και πας από την απέναντι πλευρά. Γυρίζει όμως εδώ και έχουμε τον γκολ εδώ τώρα από τον Πετρίδη. Ο Πετρίδης θα κάνει στο 25ο λεπτό το 0-1. Βλασακίδης από την πάσα που έκανε τώρα στην προσπάθειά του ο Καλπακίδης. Δέστε ένα πέρασμα τώρα και βγαίνει μόνος του από τη δεξιά πλευρά. Είναι και ο Γιώργας. Τον απόκρουσε εκεί και η μπάλα χάνεται, μια μεγάλη ευκαιρία εδώ. Θα περάσει και πάσα τώρα για τον Χατζάβα. Κοιτάξτε με τα πρώτα λεπτά, είναι ο Μωράκης, κάνει και το σούτ εδώ, εντυπωσιακό γκολ. Για highlights είναι. Εκπληκτικό γκολ. Η παλιά θα περάσει τώρα από την δεξιά πλευρά για τον Βλασακίδη, τον Γιώργο. Θα βγάλει και παλιά για τον Αρτεμίου. Θα βγάζει τον Καρακαλίδη. Ο Καρακαλίδης πατάει, αλλά έξυπνη κίνηση, αλλά δεν την αντιλήφθηκε ο Αρτεμίου. Αυτός βγάζει πάλι στον άλλο τον Βλασακίδη, τον Γιώργο. Περνάει αυτός, βγάζει και πάσα από τη δεξιά πλευρά στον Ξενιτίδη. Τελικά ποιος, τελικά ο Ξανθενίδης. Κοιτάξτε σώματα μέσα στην περιοχή. Πάει για τον Καρντόζο. Ο Καρντόζο εδώ σε θέση βολής εδώ με τον Αρτεμίου. Εδώ μπερδεύτηκαν οι παίκτες και δεν ξέρω αν έχει περάσει το κόρνερ. Βλασακίδης, Γιώργος. Μαυροκεφαλίδης πιάνει και αυτό το σουτ. Πολύ καλό εδώ και εκπληκτική επέμβαση. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει η ομάδα της Πολύχνης για να κάνει το 1-2. Πάει στο Μαυροκεφαλίδη, αργοπόρησε τώρα εδώ. Και στη συνέχεια δέστε μια μεγάλη ευκαιρία που χάνει η ομάδα σε κενό τέρμα.
Σώζεται η αιστεία της Ομόνιας. Έχουν γυρίσει όλοι οι αμυντικοί της πίσω στα καρέ και η ομάδα της Σύνδου. Κοντζιάς. Τώρα η προσπάθεια για τον Αρτεμίου ζήτησε κάποιο φόβο. Έγινε το λάθος εδώ, δεν το εκμεταλλεύεται ο Αρτεμίου, δεν αντιλήφθηκε αυτή την προσπάθεια. Είναι κενή αιστεία. Μπαίνει και από την αριστερή πλευρά. Το σούτ αυτό σε κενό τέρμα δεν είναι και τόσο καλό. Κοντράρι μπάλα. Δέστε εδώ τι γίνεται. Μάχες στα καρέ. Τώρα ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή πάλι για το Ζέρβα. Ο Ζέρβα τρώνει. Κάνει το σούτ τον Καρντόζο. Δεν είναι και τόσο καλό. Κοντράρι μπάλα μαζί με τον Ξανθενίδη. Γυριστό σούτ εδώ μέσα στην περιοχή. Πάει στον Ξανθενίδη. Καρακαλίδης. Παίζει το 1-2, δεν είναι μόνος του εδώ. Κάνει και το σούτ εδώ και μεγάλη ευκαιρία και μπλοκάρει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 92. Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Για ένα μισάωρο περίπου θα είμαστε ακόμα κοντά σας. Αυτό ήταν και το βίντεο από τον αγώνα Φίνικας Πολύκνης Οδυσσέας, Φίνικας Πολύκνης, συγγνώμη, Ομόνια Σύνδου 0-2 του περασμένου Σαββάτου. Γεώργη, ένα σύντομο σχόλιο από ό,τι είδαμε. Σωτήρη, μάλλον ξεκινήσουμε από σένα, πάμε στον κύριο. Εγώ θέλω να πω πρώτα πριν από το σχόλιο μου. Πρώτα απ' όλα, επειδή είδα ένα μήνυμα το οποίο. Άσε τα μηνύματα, ρε Σωτήρη. Δεν τα προλάβουμε, ρε Σωτήρη. Είπαν κατά απ' όλα ένα μήνυμα, λέει. Κύριε Ταβακόπουλο, γιατί φώναξε το Σωτήρη, λέει, και διαφήμιση. Ωραία, το είπαμε αυτό. Διαφήμιση ο Σωτήρης ο Καραστάνης. Ωραία, τέλος αυτό. Πάει αυτό, πάμε. Είδες κάτι επιλείψιμο στο βίντεο αυτό? Να πάμε επί της ουσίας. Κοίτα, για το πέναλτι καταρχήν πρώτα απ' όλα, ήταν πέναλτι. Μιλάμε για τη φάση του Ξανθινίδη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και ο αμυντικός του πάτησε το πόδι, όπως φάνηκε δηλαδή. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι διαιτησίες πολλές φορές. Ναι, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν κάνουν εσκεμμένα λάθη, γίνονται ανθρώπινα λάθη. Επειδή πολλές φορές γίνονται σεμινάρια των διαιτητών. Υπάρχουν οι διαιτητές. Πολλές φορές μιλάω και με πολλούς διαιτητές έτσι για να παίρνω τις απόψεις τους. Λένε ότι δεν έχουμε κακίες, απλά πρέπει και οι παράγοντες και οι ομάδες να μας βοηθάνε. Nice. Τώρα, τα λάθη μέσα στο ποδόσφαιρο γίνονται. Το θέμα είναι ότι να μην γίνονται και εσκεμμένα. Ωραία. Γεώργη, κάτι που θα ήθελες να μας πεις, γιατί εσύ παρευρέθηκες στο γήπεδο και ίσως δεν είναι όλες οι φάσεις αυτές από τον αγώνα. Εγώ σταμάτησα. Εμείς δεν ήμασταν, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Απλώς όπως είπε και στο τέλος. Σταμάτησα τις φωνές. Ναι. Και τους είπα, υπάρχουν και γραφεία. Ναι. Θα παλέψουμε μέσα στα γραφεία. Να αποδείξουμε, δεν είναι αυτή η φάση, υπάρχουν άλλες φάσεις, αλλά πιστεύω ότι ο Λιακούδης δεν είχε πρόθεση. Παρασύρθηκε και από κάποιες κινήσεις του επόπτη που δεν το βοήθησε. Νόμιζε ότι ο νεαρός έκανε θέατρο σε προηγούμενες φάσεις, στις οποίες έπρεπε να μπουν κόκκινες απευθείας κάρτες, ναι, γιατί ήταν φορτωμένοι παίκτες. Δεν τα δείξαμε αυτά. Δεν θέλουμε να κάνουμε κρίση. Το παιδί έχει εξέλιξη. Ήταν λάθη ανθρωπινά από πλευρά του. Ερεύνησα το θέμα, αλλά εμείς θα παλέψουμε μέσα στην Ένωση για να αποδείξουμε ότι μερικά πράγματα δεν λειτουργούν σωστά μέσα στην Ένωση. Δεν μπορούν απολογίες μας να βρίσκονται σε στόματα ή σε χέρια διαφόρων κυρίων που περιφέρονται μέσα στην Ένωση. Ή αγνώσει κάποιον, ναι, άλλο, Γεωργία, χωρίς κάποιον να άλλον. Κανένα θεσμικό, ναι, ρόλο εκεί, να το λέμε και αυτό. Τους αντικαθιστούμε, μπράβο, ενώ τους ορίζουν, κύριε Χρήστο, παρατηρητές. Βρισκόμαστε σε διαρκείς αντιμαχίες. Εγώ δεν θέλω αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Έχω οριμάσει. Δεν θέλω η ομάδα μου να κερδίσει καθόλου, Χρήστο, με του πονηρού. Τη νύχτα την ξέρω πολύ καλά, καλύτερα από αυτούς. Ναι. Δεν θέλω μαχαιρώματα. Αν θέλω μαχαιρώματα, τα δημιουργεί και η Πολύχνη. Αλλά τις πληροφορώ ότι θα μπει τάξη στα πράγματα. Αλλιώς ο αθλητικός εισαγγελέας θα μπει μέσα σε κάποιους χώρους που δεν λειτουργούν σωστά.